Εντάξει, δεν νομίζω ότι το είχαμε και στο τσεπάκι μας τον αγώνα πριν καν ξεκινήσει. Ξέρουμε ότι η Σιάννα είναι μια πολύ καλή ομάδα. Βρίσκεται στο Final Four και από αυτό που μόνο του σημαίνει ότι είναι μια καλή ομάδα και μπορεί να κερδίσει τον οποιοδήποτε. Εμείς δεν ξεκινήσαμε τόσο καλά το παιχνίδι, αυτή ήταν η πιο διψασμένη για την νίκη. Παρ' όλα αυτά, μέσα στη διάρκεια του παιχνιδιού, εμείς παίξαμε καλύτερα και στο τέλος πήραμε μια μεγάλη νίκη. Every game semi-final is not so easy. We start a little bit nervous. We turn over the ball very easy in first minutes. But the more important thing it was this that after half time that we understand that the biggest problem in the first half it was offensive rebound of Siena. We control in third quarter they take only one. And I believe that this it was period that we play best defense today. But unfortunately we didn't play so good in offense. Even we shot the ball alone, we didn't score. But anyhow, finally I'm very satisfied with how we play. I believe that players understand what is the way and how we must play to beat Siena. What was the most important thing? Experience? Not experience. I believe that our defense, one more time, it was key. And in last minute, we read excellent zone press and matchup that Siena tried to play. What about Nick Calathes? He was almost the MVP today, but still, at one point, you went inside the court and grabbed him and shouted at him. Can you comment about him? Can you talk about him a little bit? This is something maybe that is strange for everybody. I know Nick because every day we work together. So for me, it's not surprised by how he play. And something that is between us, this is our relationship. He knows how I try and I like to help not only him, every player in my team. And this is my way how I coach in the place. Σε είδαμε έτσι να βγαίνεις εκτός ρυθμού από κάποια χτυπήματα του Μος. Όχι, όχι, δεν βγήκα εκτός ρυθμού. Κανένα, εντάξει, κοιτάξτε το παιχνίδι. Έχει τις καλές και τις κακές στιγμές. Αυτό το σημαντικό σε τέτοια παιχνίδια είναι είμαστε συγκεντρωμένοι. Νομίζω ότι σίγουρα στην αρχή του παιχνιδιού δεν μπήκαμε λίγο στο ρυθμό του παιχνιδιού, διότι χάσαμε πολλά rebound, κάναμε λάθη, ήμασταν λίγο νευρικοί. Όσο καταφέραμε και ήμασταν στο παιχνίδι μετά, μπαίναμε με τη λογική ότι πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα που έχουμε σχεδιάσει, νομίζω ότι κύλησε πιο ομαλά για μας και καταφέραμε να κερδίσουμε. Δηλαδή ήταν περισσότερο θέμα μυαλού, πιστεύεις, για να γυρίσει το παιχνίδι. Κοίτα, σίγουρα σε τέτοια παιχνίδια οι πολύ μικρές λεπτομέρειες είναι πολύ βασικές. Καταφέραμε, είπαμε, λάθη και rebound. Τα οποία όντως ήταν τα δύο στοιχεία που έπρεπε να βελτιώσουμε. Τα βελτιώσαμε και καταφέραμε να κερδίσουμε. Έχουμε πει εξ αρχής ότι η ομάδα μας χρειάζεται όλους τους παίκτες. Και όλοι οι παίκτες είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Δεν είναι ούτε ένας ούτε δύο. Το μπάσκετ είναι ομαδικό. Στο δεύτερο ημίχρονο, όσο σίγουρα σε κάποιο σημείο, ενώ κάνανε λάθη σε ένα, εμείς μπορούσαμε να τα εκμεταλλευτούμε, κάναμε και εμείς κακές επιθέσεις. Μόλις καταφέραμε λίγο και ισορροπήσαμε και αυτό το κομμάτι, μετά πήγε καλά. Αυτοπεποίθηση δυνατός για τη συνέχεια. Εντάξει, αυτοπεποίθηση, είμαστε σε ένα τελικό σίγουρα. Τώρα θέλουμε να πάρουμε το τρόπο. Θα περιμένουμε να δούμε τον αντίπαλό μας. Θα προετοιμαστούμε αύριο για το ποιος θα είναι. Και θα παλέψουμε 100%. Για τα γενέθλια των χώρων και των σπιτών. Τα γενέθλια, παιδιά, εντάξει. Τα παιδιά χάνουμε και θέλουμε να παλεύουμε. Είμαι εντάξει. Εντάξει, κερδίσαμε και τα παιδιά κάναμε μεγάλη προσπάθεια. Είμαι χαρούμενος γιατί η ομάδα κατάφερε να πάρει και από εκεί που έχω από για πολλά Final Four που έχω ακολουθήσει και έχω παρακολουθήσει. Ξέρω πολύ καλά ότι ο αγώνας των ημιτελικών είναι πολύ σκι. Είναι πάρα πολύ δυνατός. Αφού κατάφερε να και κέρδισε, τώρα με ησυχία και ηρεμία θα πάμε για τον τελικό. Εγώ πιστεύω ότι ο καλύτερος για τον Παναθηναϊκό ήταν σήμερα ο Καλάθης. Αυτός ο αθλητής έδωσε τα πάντα και σε πολύ δύσκολες στιγμές βοήθησε πολύ τον Παναθηναϊκό. Ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Οι δύο ομάδες παίξαν αρκετά δυνατά. Το θέλαμε πιο πολύ. Θυσιάσαμε τον εαυτό μας σε πολλές φάσεις που κρινόταν μια κατοχή και πιστεύω καταφέραμε μια μεγάλη νίκη. Περιμέναμε εμείς ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Περιμέναμε μια Σιένα πολύ δυνατή μέσα στο παρκέ. Έτσι και αυτό είδαμε για το πρώτο δευτερόλεπτο. Γι' αυτό και αντιμετωπίσαμε προβλήματα στο πρώτο δεκάλεπτο. Ήμασταν πίσω στο σκορ, αλλά από εκεί και πέρα, όταν πήγαμε και εμείς στο επίπεδο σκληρότητας που παίζαν και αυτοί τέλος πάντων, καταφέραμε και πήραμε τη διαφορά που θέλαμε. Ήταν ένα καλό παιχνίδι πιστεύω σήμερα. Δεν ξεκινήσαμε καλά. Καταφέραμε, γυρίσαμε το παιχνίδι, το φέραμε στα μέτρα μας και κερδίσαμε αδίκαια. Εμείς δεν ήρθαμε όμως για σήμερα, ήρθαμε για την Κυριακή. Αυτός είναι ο σκοπός μας.
να κάνουμε ένα πολύ καλύτερο παιχνίδι την Κυριακή και να φύγουμε με το τρόπαιο. I'm excited to be in the final. I'm just happy, you know, I'm here right now in the final, one step. And be my old team, I'm excited, you know, so now one step in the final. The job is not done yet. We got one more game. Typical final four game. You know, once you get to the final four, both teams are going to play very hard, do whatever it takes to win. Siena was very physical. They went to the offensive glass. They tried to fight, claw, do whatever they could in order to try to win the game. But, you know, after the first 5 minutes, you know, where we were pretty nervous, which is kind of expected during a Final Four game, especially the first game, you know, we settled down and we just kind of played our basketball. And then as the game wore on, we just kind of wore them down a little bit. Just excited. You know, it was a very tough game. It's a tough team that we played. And, you know, I think everyone stepped up. I think we were a little nervous in the beginning, but once the game started flowing, I thought, you know, we really played defense well. And then, you know, I think the older guys really came through for us at the end. They definitely hurt us inside in the beginning, but, you know, once we made some changes, I thought it kind of hurt them a little bit. And then once we got turnovers, we made some offensive baskets, easy baskets. It's going to be a tough game. Whoever we play, both teams are very good, well coached. And, you know, we'll be ready to go. I thought we rebounded the ball in the second half was the main point. I thought that was the big thing. And then, you know, we got easy baskets.